Πριν από 2 χρόνια περίπου ζητήθηκε από τους Δήμους να υποδείξουν, να γνωμοδοτήσουν σχετικά με τις αντικειμενικές αξίες που ισχύουν στην περιοχή τους. Στο πλαίσιο αυτό είχε οριστεί τριμελής επιτροπή από υπαλλήλους του Δημουχείου, της υπηρεσίας δόμησης, οι οποίοι είχαν ελέγξει, είχαν εξετάσει συμβόλαια, είχαν συλλέξει στοιχεία, είχαν καταλήξει σε κάποιες τιμές. Και εν συνεχεία η Οικονομική Επιτροπή συνέταξε σχετική γνώμη προς το Δημοτικό Συμβούλιο και αντίστοιχα το Δημοτικό Συμβούλιο προς το αρμόδιο Υπουργείο. Σήμερα το 2022 και έχοντας διαπιστώσει τεράστια προβλήματα στις αντικειμενικές αξίες που έχουν οριστεί από το κράτος, δουλέψαμε συστηματικά όλο το χρόνο, συλλέξαμε στοιχεία, προσπαθώντας να λύσουμε κάποια από αυτά τα προβλήματα. Αρχικά δεν είχαμε αρκετά στοιχεία, οπότε δεν μπορούσαμε να καταλήξουμε σε σαφή συμπεράσματα για το ποιες περιοχές είναι προβληματικές και ποιες χρειάζονται διόρθωση και ποιες όχι. Έχοντας περάσει ένας χρόνος και έχοντας συλλέξει τα στοιχεία που χρειάζεται, σε συνεργασία με τους Χιώτη Συμβολιογράφους και με την Οικονομική Υπηρεσία της Χίου, έχει οριστεί αρμόδιος υπάλληλος του Δημουχείου και έχει προτείνει διορθώσεις στις αντικειμενικές αξίες. Υπήρχαν πολύ συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες ήταν πράγματι προβληματικές, δηλαδή για τις οποίες είχαν οριστεί εξωφρενικά υψηλές τιμές. Σε άλλες περιοχές μπορώ να πω ότι τα πράγματα είναι αρκετά καλά. Ιδίως όταν μιλάμε για οικόπεδα, οι αξίες είναι ως επιτοπλίστων σωστά ορισμένες και δεν υπάρχουν προβλήματα. Τα προβλήματα υπάρχουν σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές και όταν μιλάμε για κτίσματα. Εκεί λοιπόν, με τις γνώσεις τους οι υπάλληλοι της υπηρεσίας δόμησης και σε συνεργασία, όπως προείπα, με την Οικονομική Υπηρεσία και με τους συμβολιογράφους, έχουμε καταλήξει σε ένα κατάλογο τιμών, οι οποίοι έρχονται προς ενημέρωση στην Οικονομική Επιτροπή, ώστε η Οικονομική Επιτροπή στη συνέχεια να γνωμοδοτήσει σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό που εγώ θέλω να πω στον κόσμο είναι να μην περιμένει τεράστιες αλλαγές, διότι εκ των πραγμάτων φάνηκε ότι οι μειώσεις οι οποίες είχαμε προτείνει ως Δημοτικό Συμβούλιο τα προηγούμενα χρόνια δεν λήφθηκαν υπόψη. Το Υπουργείο συλλέγει στοιχεία από τα συμβόλαια που γίνονται, έχει πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει κατά περίπτωση. Επομένως, αυτά που πάμε εμείς να διορθώσουμε τώρα είναι αυτά που θεωρούμε ότι έχουν εκτιμηθεί εσφαλμένα, να διορθώσουμε τα λάθη για να μην πλήττονται συγκεκριμένες περιοχές και συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες ακινήτων. Οπότε θα διορθωθούν τα σφάλματα και εν συνεχεία θα μπούμε και σε μια διαδικασία να συμπληρώσουμε και περιοχές που έχουν μείνει έξω.